όπως όλες τις προηγούμενες μέρες στην Καλαμάτα, έτσι και σήμερα από νωρίς το πρωί, η ηγεσία της ΓΕΣΕ, που την έχουμε ονομάσει, το γνωρίζετε, η συνδικαλιστική μαφία του Παναγόπουλου, του Βασιλόπουλου, του Κιουτσούκη, του Καραγεωργόπουλου, που έχει κάτσει στο σβέρκο των εργαζομένων, προσπαθεί να κάνει το άσπρο μαύρο. Την ίδια στιγμή δολοπλοκούν μέσα σε κλειστές πόρτες και πίσω από την πλάτη των εργαζομένων για το ποια θα είναι η επόμενη μέρα της ΓΕΣΕ. Εμείς το λέμε καθαρά. Δεν έχουν καμιά νομιμοποίηση να το κάνουν. Σήμερα λοιπόν αυτή η συνδικαλιστική μαφία έφτασε στο σημείο να στείλει επιστολή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, μιλώντας για τις δημοκρατικές διαδικασίες. Επίσης, είδαμε ότι απευθύνεται στον Πρωθυπουργό της χώρας και στα κόμματα των τριών μνημονίων. Η συνδικαλιστική μαφία της ΓΕΣΕ ξέχασε να προσθέσει ως παραλήπτες τον Κοστέλο, τη Λαγκάρ και τις εργοδοτικές ενώσεις. Άλλωστε, κάποιους από αυτούς τους βρίσκουμε και ως ψηφίσαντες σε αρκετά πλέον σωματεία. Αυτοί που μαζί με την κυβέρνηση απαγόρευσαν την απεργία, αυτοί που πετσόκοψαν μισθούς και συντάξεις και κοινωνικές παροχές, αυτοί που συνολικά τσάκισαν τη ζωή της εργατικής τάξης, μας κουνούν και το δάχτυλο. Όταν απαγόρευσαν στη ΓΕΣΕ ακόμα και να έχει κάποιο ρόλο στη διαπραγμάτευση και στη διαμόρφωση, μάλλον θα λέγαμε, του κατώτερου μισθού, δηλαδή στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, δεν κούνησαν ούτε το μικρό τους δαχτυλάκι. Έχουμε τις τελευταίες μέρες το εξής πρωτοφανές φαινόμενο. Συνδικαλιστική οργάνωση να φοβάται την παρουσία των εργαζομένων και των μελών της, να καλεί την αστυνομία, να καλεί τα ΜΑΤ, τους εισαγγελείς για να την προστατεύσουν από τους αντιπροσώπους της και τελικώς να βαφτίζει τους εργαζόμενους ως τραμπούκους και τους τραμπούκους ως εργαζόμενους. Είναι όμως έτσι. Το τονίζουμε αυτό γιατί υπάρχει μια λαθροχειρία. Το ΠΑΜΕ δεν είναι κάτι έξω από τα συνδικάτα, δεν είναι αυτοτελής οργάνωση έξω από τους εργαζόμενους. Είναι μέτωπο συνδικαλιστικών οργανώσεων, εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών και συνδικάτων. Στην Καλαμάτα και στο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ το ΠΑΜΕ εκφραζόταν μέσω δεκάδων εκλεγμένων αντιπροσώπων από εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και σωματεία όλης της χώρας. Στο ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΣΕΕ οι δυνάμεις της ΔΑΣ έχουν 10 μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΣΕΕ, όπως είπαμε, 3 μέλη στην Εκλεκτική Επιτροπή και αντίστοιχα έχουμε 6 μέλη στο Γενικό Συμβούλιο, 4 μέλη στην Ελεκτική Επιτροπή. Είναι το πιο ζωντανό, υπαρκτό και μαζικό τμήμα των συνδικάτων. Άρα, οι εκλεγμένοι συνδικαλιστές είναι εισβολείς στο συνεδριό τους. Και αυτοί που τους εμποδίζουν, τι είναι? Αυτή λοιπόν η συνδικαλιστική μαφία βαφτίζει τους και χαρακτηρίζει τους εργάτες ως τραμπούκους. Ποιοι αυτοί που έφεραν τραμπούκους και ποινικούς σε όλες τις συνδικαλιστικές διαδικασίες? Και ενώ στέλνουμε φωτογραφίες και βίντεο από όλο το συσθετό των μπράβων να μπαινοβγαίνουν μέσα στα εργατικά σωματεία, να χτυπούν εκλεγμένους συνδικαλιστές και να βαφτίζονται εργάτες, βγαίνει σε διάντροπα η ΓΕΣΕ και αναφέρεται σε προφυλακισμούς σε γυναίκες και παιδιά. Και επειδή εδώ υπάρχουν οι φωτογραφίες, εδώ είναι, τις έχουμε στείλει σε όλα τα ΜΜΕ, να τις δει κανείς, είναι αυτοί εδώ γυναίκες και παιδιά? Παρομοίως
είναι αυτοί εδώ οι γυναίκες και παιδιά. Μάλιστα ο ένας εδώ είναι αυτός που χτύπησε τον συνάδελφό μας και σύντροφό μας, τον Νίκο το παροκέφαλο. Και βεβαίως οι άλλοι εδώ βράδυ υπό την καθοδήγηση του γνωστού εργοδότη συνδικαλιστή Καραγιωργόπουλου. Αυτές τις φωτογραφίες τις έχουμε στείλει σε όλα τα ΜΜΕ παντού. Μιλάνε τάχα για δημοκρατικές διαδικασίες και για δημοκρατία. Ποιοι? Αυτοί που 4 μέρες ήταν κλεισμένοι μέσα στα πολυτελή ξενοδοχεία, τρογόπιναν καθημερινά και δεν συγκαλούσαν ούτε τις τεχνικές και οργανικές γραμματείες, ούτε καν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΣΕ, που επανειλημμένα μέχρι και με εξώδικο η ΔΑΣ τους καλούσε να πραγματοποιήσουν. Μιλούν για δημοκρατία αυτοί που ήθελαν να στήσουν φιέστες στην πλάτη των εργαζομένων με φαντασμαρικές εκδηλώσεις και κλεισμένων των θυρών με μπράβους και security. Αυτοί που απέκλεισαν από αυτές τις εκδηλώσεις τους εκλεγμένους αντιπροσώπους. Και ρωτάμε, εάν ήταν ακάλεστοι οι αντιπρόσωποι, ποιοι ήταν οι καλεσμένοι που θα τιμούσαν τάχα το συνέδριο της ΓΕΣΕΕ? Και είδαμε όλοι όσοι ήμασταν εκεί ποιοι ήταν παρόντες. Κάνουν λοιπόν προσπάθεια να αντιστρέψουν την πραγματικότητα και να σηκώσουν καπνό για να καλύψουν τις βρωμιές τους, έχουν ξεφύγει στο μέγεθος των ψεμάτων που χρησιμοποιούν. Παράδειγμα, σε σημερινή του συνέντευξη ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ, θα τον λέγαμε ο κύριος 8.000 ευρώ, αυτός και οι όμοιοι του, που οι μισθοί τους ξεπερνούν τα νούμερα που ακούσατε, αναφέρει κατά λέξη τα εξής λοιπόν ο κύριος πρόεδρος. Βρεθήκαμε μπροστά στο φαινόμενο το ΠΑΜΕ να θέλει να επιβάλλει ποιοι θα συμμετέχουν στο συνέδριο. Ήθελαν, λέει ο πρόεδρος, για παράδειγμα, να μην λάβουν μέρος μεγάλες οργανώσεις. Όπως για παράδειγμα η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, που όλοι ξέρουμε τι εκπροσωπεί. Εκπροσωπεί τον ναυτικό κόσμο της χώρας. Και αναρωτιέται, δεν πρέπει να συμμετέχουν αυτοί στο συνέδριο? Ποια όμως είναι η αλήθεια? Τα μεγάλα σωματεία των ναυτεργατών εκπροσωπούνται από το Εργατικό Κέντρο του Πειραιά. Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία δεν εφαρμόζει τον νόμο 1264 που διέπει όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, αλλά λειτουργεί με το χουντικό νόμο 330, στέλνοντας χωρίς καμιά εκλογική διαδικασία όλους τους διευθυντές των εφοπλιστικών γραφείων, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τον πρόεδρο της ΠΗΝΙΟ, που βεβαίως είναι 85 ετών. Να τα κατοστήσει ο κύριος πρόεδρος. Η κατάργηση του κουντικού νόμου 330 για τις ναυτεργατικές οργανώσεις ήταν διαχρονικό αίτημα όλων των δημοκρατικών παρατάξεων στη μεταπολίτευση εκτός από τους κουντικούς. Εκεί κατάργησαν να υπερασπίζονται μέχρι και κουντικούς νόμους για το συνδικαλιστικό κίνημα. Δεν μας προξενεί εντύπωση πλέον ο πανικός τους. Η απροκάλυπτη εργοδοτική παρέμβαση και το όργιο νοτίας βεβαίως και δεν θα μπορούσαν να μείνουν αναπάντητα. Ήταν δυνατόν απέναντι σε όλα αυτά να μείνουν άφραγοι? Ήθελαν να κάνουν ένα συνέδριο παροδία μακριά από τους εργαζόμενους, στα κλεφτά, ένα συνέδριο στην Αλαγών και πάνω σε συμφωνίες κορυφών με μεθόδους, το ξαναλέμε, συνδικαλιστικής μαφίας. Γι' αυτό και επέλεξαν για ακόμη μια φορά να είναι μακριά από εκεί που συγκεντρώνει την εργατική τάξη και επέλεξαν τουριστικά θέρετα, αυτή τη φορά τις παραλίες της Καλαμάτας, έξω από την πόλη, σε πεντάστερα πολυτελή ξενοδοχεία. Ο λόγος είναι προφανής. Δεν ήθελαν να γίνει πραγματικό συνέδριο, δεν ήθελαν να γίνει ουσιαστική συζήτηση. Το μόνο που τους ενδιαφέρει να είναι να στηθεί η κάλπη, να πάρουν το κουκί τους, την καρέκλα όπως λέμε, να διατηρήσουν τη συνδικαλιστική τους επιβίωση, κουρελιάζοντας το ίδιο το καταστατικό της Γενικής Συνομοσπονδίας, να προσπεράσουν και να καταργήσουν την προβλεπόμενη δημοκρατική διαδικασία νομιμοποίησης των αντιπροσώπων από το ίδιο βεβαίως το σώμα του συνεδρίου. Επαναλαμβάνουμε πως στόχο είχαν και έχουν
να στηθεί μια κάλπη μακριά από τους εργαζόμενους, να υπάρχει φρουρά και σε αυτήν να ψηφίσουν όσους θέλει η συνδικαλιστική μαφία. Γι' αυτό και όλες αυτές τις μέρες πήραν διάφορα μέτρα, ώστε να ασκήσουν, να στήσουν σκηνές προβοκάτσιας μαζί με ορισμένα ΜΜΕ. Έφτασαν αρκετά στο σημείο να φέρουν και να κοιμήσουν, σύμφωνα με δηλώσεις, εισαγγελέα μέσα στο ξενοδοχείο, με στόχο να στήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κάλπες σε ανύποπτο χρόνο. Τέτοιες διαδικασίες έκαναν για 2 εβδομάδες και στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, προκειμένου να νομιμοποιήσουν τους εργοδότες στις γραμμές των σωματείων. Δεν ήθελαν συνέδριο. Δεν ήθελαν συζήτηση. Δεν τους ενδιαφέρουν αυτά. Αν ξεκινούσε το συνέδριο, θα έπρεπε να αρχίσει και με την νομιμοποίηση των συνέδρων αντιπροσώπων και εκεί βεβαίως θα γέλαγε και το παλαλό κατσίκι. Διότι θα έβγαινε όλη η μπόχα της νοθείας. Θα έβγαιναν στη φόρα οι μηχανισμοί τους, οι πρόεδροι ΑΕ, μεγαλοστελέχοι επιχειρήσεων, το πλήθος των Golden Boys που βεβαίως έχουν μπει μέσα στα σωματεία. Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι όλες τις μέρες στην Καλαμάτα ζητούσαμε να συνεδριάσει η διοίκηση της ΓΕΣΕ. Επιμέναμε, φωνάζαμε, δεν συνεδρίαζε ποτέ. Μια διοίκηση που έπρεπε να ξεκινήσει όλη αυτή τη διαδικασία των νομιμοποιήσεων. Από την πρώτη μέρα. Αντίθετα, από την Τετάρτη και μια μέρα πριν αρχίσει η τυπική έναρξη του συνεδρίου, γίναμε μάρτυρες απαράδεκτων, κωμικοτραγικών και άθλιων διαδικασιών με τις κάρτες των αντιπροσώπων να μοιράζονται δεξιά και αριστερά σε πισίνες, σε καφετέριες, στα μαξιλάρια των κρεβατιών και βεβαίως το ρόλο αυτόν τον είχαν αναλάβει και συναδέλφισες, καμαριέρες από τα ξενοδοχεία. Θέλουμε να θυμίσουμε όμως τις πιο τρανταχτές και προκλητικές κραυγαλαίες περιπτώσεις από αυτούς που εμείς λέμε εργοδότες και νόθους. Δημήτρης Καραγιωργόπουλος, μέλος του πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, μέλος της διοίκησης ΓΕΣΕ, υπεύθυνος του γραφείου τύπου, είναι μέρος της συνδικαλιστικής μαφίας. Πρόεδρος και διεθνός σύμβουλος σε ανώνυμη εταιρεία, που στη συνέχεια μπαίνει ως κύριος μέτοχος σε δεύτερη επιχείρηση και στο τέλος εξαγοράζεται από τρίτη επιχείρηση κυπριακών συμφερόντων. Όλα τα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται σε αυτές τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ήταν αντιπρόσωποι, ακούστε, στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας. Στην Ομοσπονδία είχαν στόχο να φέρουν σχετισμούς που καθορίζονται αποκλειστικά από την εργοδοσία και τη φυσική της παρουσία μέσα σε αυτά, με πάνω από 400 διευθυντικά στελέχη, ανάμεσά τους βεβαίως και ορισμένους που είναι εκλεκτά Golden Boys των επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το γνωρίζετε όλοι, είναι η διευθύντρια των supermarket My Market, που ήθελε οι εργαζόμενοι να χαμογελάνε γιατί παίρνουν 300 ευρώ. Και άλλα πολλά τέτοια υπάρχουν. Στο εργατικό κέντρο η Μαθίας, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αλεξάνδρειας παρουσίασε αύξηση ψήφων 254% χωρίς να υπάρχει κανένα στοιχείο που αυτό να το αποδεικνύει. Στους εργάτες γης στη Βέρεια φέρεται να ψήφιζαν σε 3 κάλπες. Ένας εργαζόμενος κάθε 41 δευτερόλεπτα, 800 και βάλε μέσα σε 5,5 ώρες. Στο Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Μαφίας η εκλογή Αυθορετικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε 5 ώρες μετά την έναρξη των αρχαιρεσιών. Στη Θεσσαλονίκη, το Σωματείο Μπαρμπαστάθης έχει 5ετή θητεία, η οποία λύγει το 2020. Στην Καλαμπάκα, το Σωματείο Εργατοπαλλήλων Οικοδομικών Εργασιών δεν λειτουργεί από το 2011, εκεί όμως αυτό θέλει και προσώπους. Στο Κιλκίς, που αποκλείστηκε από το προηγούμενο συνέδριο, παρουσίαζε 572 ψηφίσαντε και αποκλείστηκε από το προηγούμενο συνέδριο της ΓΕΣΕ, τονίζουμε ξανά για νοτίες, τώρα παρουσιάζει ότι ψήφισαν 1802. Που βεβαίως ο αντιπρόεδρος του είναι πρόεδρος στην αναπτυξιακή ΑΕ Κιλκής. Το εργατικό κέντρο Λασιθίου παρουσίασε αύξηση
κατά 188%. Και ο γραμματέας του, ο γραμματέας του εργατικού κέντρου είναι ιδιοκτήτης Πούλμα. Το εργατικό κέντρο Φθιώτιδας. Πρόκειται για ένα εργατικό κέντρο που προέκυψε μετά από τη διάλυση του, μετά τη διάλυση προηγούμενου εξαιτίας οικονομικών ατασταλιών ύψους 1 εκατομμυρίων ευρώ. Συνομοσπονδία των ασφαλιστικών εργαζομένων σε ασφαλιστικές εταιρείες. Ψηφίζουν εργοδότες και αυταπασχολούμενοι. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας είναι αντιπρόεδρος τράπεζας. Ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας είναι ταμείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Στην ίδια Ομοσπονδία ψήφισαν ιδιοκτήτης ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας και ο πρόεδρος του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου. Στην Ομοσπονδία, τη γνωστή Πούπα, είναι οδηγή. Υπάρχει στην Αθήνα, σωματείο από την Αθήνα, όπου η κατάσταση της ψηφοφορίας έχει καταγράψει 28 ψηφίσαντες, ενώ στο πρακτικό αρχαιρεσιών φαίνονται να είναι 428. Δικαστική αντιπρόσωπος που εμφανίζεται να παρίσταται στις αρχαιρεσίες το 2016 έχει πάρει μετάθεση σε άλλο πρωτοδικείο από το 2010. Σε αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας Επισκεπτισμού πήρε μέρος στο παράνομα ιδρυθέν σωματείο του γνωστού μεγαλοξενοδόχου Ανδρεάδη, το ΙΚΟΣ, που έχει διαγραφεί από τα μητρώα του πρωτοδικείου με δικαστική απόφαση. Και αυτά είναι μόνο ένα μέρος. Δεν έπρεπε λοιπόν αυτά να συζητηθούν? Είχαμε δικαίωμα να διαμαρτυρηθούμε? Ποιος θα αποφασίσει για όλα αυτά? Η εκλεγμένη ή η συνδικαλιστική μαφία? Όλα τα παραπάνω τα κάναμε γνωστά στους εργαζόμενους. Και βεβαίως δεν θα σταματήσουμε εδώ. Από σήμερα το πρωί, εκλεγμένοι μας αντιπρόσωποι, σωματεία που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, έχουν ξεκινήσει περιοδίες, εξορμήσεις, βρίσκονται σε κάθε χώρο δουλειάς για να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι. Και πρέπει να μην αφήσουμε κανένα χώρο δουλειάς που να μην κάνουμε γνωστές αυτές τις αθλειότητες. Να γίνει ακόμα πιο καθαρός ο ρόλος και η στάση αυτής της συνδικαλιστικής μαφίας που παριστάνει την ηγεσία της εργατικής τάξης, αυτής της χρηστής κάστας που είναι ό,τι πιο σάπιο υπάρχει μέσα στις γραμμές των εργαζομένων, που 4 μέρες τώρα, και πρέπει να θυμώσουν οι εργαζόμενοι, οργάνωσαν με τα λεφτά των εργαζομένων πολυήμερες διακοπές σε ξενοδοχεία που δεν πρόκειται βεβαίως να δει ποτέ μια εργατική λαϊκή οικογένεια, ούτε να περάσει απ' έξω. Ξέρουν πολύ καλά όμως ότι το ταξικό εργατικό κίνημα δεν υπολογίζει ούτε εργοδότες, ούτε νόθους, ούτε μπράβους, ούτε βεβαίως την κρατική καταστολή. Έχει μάθει να μάχεται, να αγωνίζεται σε πιο σκληρές συνθήκες. Χιλιάδες πρωτοπόροι εργάτες συνδικαλιστές έδωσαν μέχρι και τη ζωή τους για να μπορούν σήμερα οι εργαζόμενοι να έχουν τις δικές τους οργανώσεις, τα σωματεία τους. Και αυτή την ιστορία εμείς δεν πρόκειται να τους τη χαρίσουμε ποτέ. Τους χαρίζουμε όλη τη σαπίλα, όλη τη δυσοσμία που αναδύουν. Για μας η αντεπίθεση, η πραγματική ανασύναξη του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος ξεκινάει τους χώρους δουλειάς. Υπάρχουν αρκετές δυνατότητες για διεύρυνση των αγώνων με ζωντανές δυνάμεις, με πρωτοβουλίες που θα παίρνονται μέσα από γενικές συνελεύσεις και όχι πίσω από συνεννοήσεις των εργατοπατέρων και των κυβερνήσεων. Γι' αυτό και όλη αυτή η σκληρή μάχη που δόθηκε αυτές τις μέρες στο συνέδριο της ΓΕΣΕ, πιο πριν στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, αλλά και σε άλλα εργατικά κέντρα και προφανώς δεν έχει τελειώσει ακόμα, αποτελεί πείρα αλλά και έδαφος για να δυναμώσει ο διευκριτικός αγώνας, ο ταξικός προσανατολισμός. Το σύνθημα ταξικά, συνδικάλια ταξικά και όχι εργοδοτικά πρέπει να ακουστεί σε κάθε μεριά της χώρας, να φτάσει σε κάθε χώρο δουλειάς. Οι εργαζόμενοι πρέπει με τη συμμετοχή τους να πετάξουν στο περιθώριο όχι μόνο αυτή την κάστα της συνδικαλιστικής μαφίας, αλλά κυρίως την επιρροή της εργοδοτικής, της εργοδοσίας, της γραμμές μας, να χτυπηθεί στη ρίζα ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός. Γιατί? Για τις δικές μας δυνάμεις, νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη. Και αυτό
δεν πρόκειται να κατοχυρωθεί χωρίς τη συνηθισμένη συμμετοχή των εργαζομένων στα σωματεία, την αποφασιστική μάχη απέναντι στα αφεντικά, την πολιτικοποίηση της πάλης τους. Σημαντικός όρος της ανασύνταξης του εργατικού κινήματος είναι να μην υπάρχει από κανέναν εργαζόμενο ανοχή, το τονίζουμε, ανοχή στη συνδικαλιστική μαφία και σε αυτή την κατεύθυνση να προχωρήσουμε και το ξαναλέμε. Αν νομίζουν οι κύριοι αυτοί πως από σήμερα θα είναι μια ίδια μέρα για το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, είναι γελασμένοι. Αν θεωρούν ότι θα σφοβιλοκαθίσουν στα γραφεία τους εδώ στην Πατησίων, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, λες και δεν έγινε τίποτα, είναι βαθιά γελασμένοι. Όλες αυτές τις μέρες, εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα, μας έλεγαν, προχωρήστε, μη σταματάτε. Εργαζόμενοι και αντιπρόσωποι, αγαπητοί συνάδελφοι εδώ που είστε και παρακολουθείτε, στην Καλαμάτα, που δεν συμφωνούν μαζί μας ή που δεν συμφωνούν σε όλα με το πάμε, αλλά δεν μπορούν να ανεχτούν τη σαπίλα τους. Και αυτές τις αθλειότητες των εργατοπατέρων πήραν θάρρος, και το λέμε εδώ εφαρσώς. Βοήθησαν με κάθε τρόπο και συνέβαλαν στην αποκάλυψη των προβοκατόρικων σχεδιασμών τους. Και γι' αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Το πάμε δεν μένει εδώ. Καλεί κάθε τίμιο συνδικαλιστή, κάθε εργαζόμενο που βγάζει ώρα, κάθε ώρα και στιγμή συμπεράσματα για την ελίτ των εργατοπατέρων να κάνει ένα επιπλέον βήμα. Να συμπορευτεί μαζί μας για να σπάσει όλο αυτό το απόστημα που έχει κάτσει στο σβέρκο μας. Για να παλέψουμε με καθαρή ματιά και με μέσα καρδιά για την πραγματική ανασύνταξη του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, για την αναζωογόνηση των σωματείων, για τον ταξικό προσανατολισμό τους. Τα εργατικά κέντρα, οι ομοσπονδίες και τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι που διαδήλωσαν όλες αυτές τις μέρες στην Καλαμάτα, οι πολύ περισσότεροι εργαζόμενοι που τους στηρίζουν σε όλη τη χώρα έχουν μια ξεκάθαρη απέτηση. Να γίνει το συνέδριο της ΓΕΣΕ, αλλά να είναι συνέδριο πραγματικό συνέδριο, χωρίς νόμους και εργοδότες, όπως θέλουν, να τους ονοματίσουμε τώρα, οι αποκλεισμένοι της Dolce Vita, για όσους είδατε και το βίντεο με τον Παναγόπουλο να λέει αυτά που έλεγε. Και γι' αυτό για μας παραμένει κόκκινη γραμμή. Σε ό,τι σενάρια και αν σκέφτονται προκειμένου να διατηρήσουν τη συνδικαλιστική τους επιτήρηση. Όπως είδαμε και χθες στην Καλαμάτα, εμείς είμαστε έτοιμοι. Είτε τώρα, είτε τον Απρίλιο, είτε το καλοκαίρι, είτε με διορισμένη διοίκηση, είτε χωρίς, θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό, ώστε να αποκαλύπτεται η εργοδοτική παρέμβαση, το δέσιμό της με το πολιτικό της προσωπικό, όλο το όργιο της συνδοθείας και των πρακτικών της συνδικαλιστικής μαφίας, ώστε στο συνέδριο να εκφραστούν πραγματικοί αντιπρόσωποι, να συζητηθούν τα πραγματικά προβλήματα της εργατικής τάξης. Για όλα αυτά, το ξανατονίζουμε, θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό και δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Όλα, για όλα, πρέπει να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι. Καλούμε τα εργατικά κέντρα, τις ομοσπονδίες και τα συνδικάτα, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε εμείς, άμεσα, γρήγορα, να απευθυνθούν στους εργαζόμενους στον κλάδο τους. Να βγάλουν ανακοινώσεις, να τους ενημερώσουν. Έχει σημασία για μας αυτό. Γιατί έρχεται από παντού. Προχωράτε, μη σταματάτε. Και αυτό πρέπει να το δυναμώσουμε. Να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να τα βάζουν με το ταξικό εργατικό κίνημα και ας συνεχίσουν να λένε όλα αυτά που λένε αυτές τις μέρες. Εμείς εδώ θα είμαστε, θα συνεχίσουμε και αύριο το πρωί πάλι εδώ θα είμαστε και την Τετάρτη θα είμαστε εδώ που έχει διοικητικό συμβούλιο η ΓΕΣΕΕ. Δεν θα τους αφήσουμε σε φλωρό κλαδί. Να είναι σίγουροι γι' αυτό. Ευχαριστούμε.